Στην προσωρινή δομή φιλοξενία στο Μαυροβούνι μαζί με την κυρία Μπεάτα Γκμίντερ, την αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα σε λίγες εβδομάδες βλέπουμε μία δομή η οποία δεν θυμίζει το χάλι της Μόρια, μία δομή καθαρή, με τάξη και ασφάλεια. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες με τη βοήθεια του ΙΓΜΕ για την ποιότητα του εδάφους, ολοκληρώνονται τα αντιπλημμυρικά έργα, ολοκληρώνονται τα έργα για την προστασία της δομής για το χειμώνα. Έχουμε πετύχει αυτονομία της δομής, την πρωτογενή περίθαλψη, ώστε να μην επιβαρύνεται το τοπικό νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Μέσα σε λίγες μέρες καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το Σεπτέμβριο την ανθρωπιστική κρίση από τον εμπρησμό της Μόριας. Μέσα στους επόμενους μήνες θα προχωρήσουμε με ταχύ ρυθμούς για τη δημιουργία μιας πιο μόνιμης, κλειστής, ελεγχόμενης δομής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους αιτούντες άσυλο, αλλά και παράλληλα τη μέγιστη ασφάλεια και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για την κοινότητα γενικά. Every time I come here, the camp has changed. And it has grown and it has improved and it shows new features. This time we have a lot more small showers built by people around their tents. We have new rub holes for families and I think it is very good to see this improvement happening. We are trying to improve it further. We have agreed on a concrete plan how to winterize it. We are implementing it, the ministry together with its partners, and we are closely involved in coordinating it and help everyone to get this done on time.